Καλησπέρα σκέσεις και κύριοι τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε στην ταράτσα ομορφιάς υψηλή κουβέντα και θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ. Απόψε έχουμε ετοιμάσει για εσάς μια εκπομπή 2-1. Πρώτος καλεσμένος για απόψε, ένας νέος επιχειρηματίας που ασχολείται με το τριχωτό της κεφαλής, κάνει τις γυναίκες πιο όμορφες, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες ομορφιάς στον κόσμο, έχει για όπλο του το πιστολάκι και είναι αρτίστας της χτένας, του ψαλιδιού και του ρόλεϊ. Μαζί μας λοιπόν απόψε για ψηλή κουβέντα ο Γιάννης Χρειασιδάκης. Άλλο ένα, άλλο ένα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθες. Κάτσε. Πώς νιώθεις? Γεια σας. Όχι καλά, αλλά θα πάει καλά. Θα το βρούμε, συνέχεια. Δεν χρειάζεται να έχεις άγχος, χρόνια στη τηλεοράση, ήσουνα. Πολλά χρόνια σου λέει. Πολλά χρόνια. Το μπαλάκι παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι για το άγχος σου. Θα άνοιγες barber shop στο Ηράκλειο? Άλλο ένα? Ναι. Όχι. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση? Μόδα, τάση. Υπήρχε παλιότερα. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν γυναικείο κεντρικό, οπότε γι' αυτό... Υπήρχε barber shop γυναικείο? Όχι. Γυναικείο κομμωτήριο και barber shop αντρικό. Α. Έτσι χωριζόντουσαν. Έτσι χωριζόντουσαν παλιότερα. Μετά έγιναν μεικτά και αυτή ήταν η τάση και τα ξαναχωρίστηκαν. Το κομμωτήριο, όπως το ξέρουμε όλοι, ναι. Πλέον και μετά τώρα ξαναχωρίζουν σιγά σιγά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό γίνεται επειδή υπάρχει πληθώρα κομμωτών, δεν ξέρω εγώ τι... Κομμωτών και τατουάζ. Βγαίνει... Πολύ τατουάζ. Με τατουάζ. Μόνο υπάρχει τατουάζ. Υπάρχει barbershop να δουλεύει κάποιος μέσα χωρίς τατουάζ? Ξέρεις εσύ με την εμπειρία σου? Λογικά όχι. Όχι. Αυτό το χαρακτηρίζει και το σεφ το ίδιο. Αν δεν σεφ, και ο σεφ το ίδιο είναι. Και barmans. Όπα, έχεις εσύ? Έχω ένα. Έξι, έχεις. Δύο. Τρία. Που η γιαγιά μου δεν θέλω να πω παραπάνω. Γεια σου, γιαγιά. Δεν έχω κανένα, μην ακούς. Αυτά που βλέπεις είναι σκιές. Κατάλαβες τώρα τι πατραμάμε. Ναι, ας. Μίλησε μου για το κομμωτήριό σου, μπικουτί καταρχήν. Μπικουτί. Το μπικουτί είναι το ρόλι, όπως ξέρουμε εμείς εδώ, η αμόρφωτη. Ναι, ήταν... Ορολογία χρησιμοποιείται παλιότερα, όταν η περμανάντ. Περμανάντ ως γουρό. Ναι. Okay. Καλά κάνεις και τα εξηγήσεις, εγώ τα ξέρω. Α. Για να τα ακούνε και οι τηλεθεατές μας, ναι. Και τα παιδιά εδώ πέρα που ίσως δεν ξέρουν. Ξέρετε εσείς. Είναι σαν όνομα ρετρό. Μου άρεσε πολύ γιατί είναι και το ύφος του μαγαζιού τέτοιο. Ναι. Με βοήθησε ένας φίλος μου γραφίστας και μου έβρεγε το όνομα. Επέμενα εγώ και έλεγα όχι, όχι, όχι. Α, δεν σου άρεσε στην αρχή? Όχι. Σε χαλούσε που ήταν παλαιϊκό, κάτι τέτοιο? Όχι, απλά είχα το προηγούμενο μου κομμωτήριο. Είχε και αυτό ένα παράξενο και. Αστείο τέλος πάντων όνομα. Μπορείς να μου το πεις? Ναι, γιατί όχι, τσατσάρα. Γιατί το κοντρόλ είναι πάντα πάνω, ξέρεις? Για να έχει τον έλεγχο από ψηλά, ξέρω. Όχι. Όχι. μου είπες λοιπόν τσατσάρα. Το προηγούμενο. Ήσουν πριν. Ναι. Τώρα μπικουτί. Το επόμενο δεν ξέρω. Το επόμενο ίσως κάτι άλλο. Κάτι αστείο μάλλον. Κάτι αστείο πάλι. Ναι. Θες να κάνεις. Δηλαδή σκέφτεσαι και το επόμενο βήμα. Ψήρα. Δεν ξέρω. Ψήρα κάτι που δεν θέλουμε εμείς οι κομμωτές να υπάρχουν σε κεφάλια, βέβαια. Εντάξει, ναι, αλλά είναι επίσης αστείο. Μίλησε μου λίγο για το μπικουτί. Το μπικουτί είναι τώρα 4 χρόνια στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Κατεχάκη. Αριθμό? 31. 31. Απέναντι το Βασιλιάδη, από το ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Εντάξει, αυτά. Η κυρία Βασιλιάδη να είναι? Ναι. Ωραία. Της το είχα υποσχεθεί για να έρθει. Ωραία, πες τα όλα, πες τα όλα. Τι έχεις γύρω-γύρω? Μεγάλη κουβέντα. Πάνω από το κομμωτήριο. Δίπλα πάνω. Δίπλα. Ναι, και πάνω. Έχεις δηλαδή απέναντι φώτα, λογοθεραπευτές. Ναι, γιατί έχω ένα πρόβλημα στην άρθρωση και με βοηθάει ο Δημήτρης. Α, ναι, κάνεις ναι, μαθήματα. Όχι. Έχει φτιάξει. Εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό έχει φτιάξει. Μπικουτί λοιπόν. Ναι. Αργυράκι 31. Κατεχάκι. Κατεχάκι 31. Με φώναξε εδώ να με καταστρέψεις. Υπάρχει κάτι στην Αργυράκι 31, όχι. Ξέρω εγώ, κάτι άλλο λογικά. Ωραία. Κατεχάκι 31 λοιπόν. Πίσω από τον Άγιο Μινά. Πίσω από τον Άγιο Μινά. Είσαι εκεί πέρα 4 χρόνια. Ναι. Είσαι εκεί πέρα όλη μέρα.
9 με 9, είναι εκτός Δευτέρας, είναι κλειστό. Το μαγαζί, εσύ είσαι εκεί πέρα όλη μέρα. Να μην φάω το μεσημέρι, να μην ξαπλώσω να λίγο. Να ξεκουραστείς λίγο. Τι είμαι. Το... Οπότε κάνουμε ένα κομμωτήριο. Και μανικιούρ και πεντικιούρ και φρυδάκια και όλα, μουστάκια. Τα πάντα. Μουστάκια γυναικεία. Κατάλαβα. Έρχονται, υπάρχει κίνηση σε αυτό το τομέα. Δόξα τω Θεώ, τριχωτές συγκριτικές. Καλά να πηγαίνουμε, καλά να πάμε. Μίλησέ μου για την ομάδα σου λίγο. Πόσα άτομα απαρτίζει το κομματήριό σου? Όλοι μαζί είμαστε 10. Ξεκινήσατε και 10 ή στην πορεία, φαντάζομαι, έτσι? Ξεκινήσαμε 6 άτομα. 6 άτομα. Τώρα είμαστε 10. Έχετε φτάσει 10, να τα χιλιάσετε, ευχόμαστε. Ναι. Όχι. Όχι. Δύσκολα. Πολλά άτομα τσακώνονται, ναι, γυναίκες. Να μείνετε στα 10 άτομα, λοιπόν. Καλά είναι τα 10. Ναι. Ωραία. Πάνω, τις ελέγχω ακόμα. Πάνω κάτω όροφοι, υπόγειο, εκεί πέρα έχω δει υπερπαραγωγές. Ισόγειο. Δουλεύουμε και στον όροφο. Και στον όροφο πάνω. Ναι. Κάνεις και μερικές φωτογραφίσεις πάνω στον όροφο. Κάτι τα λέω εγώ για σένα αυτά, γιατί δεν τα λες? Τι να πω. Να έρθω να πω, γεια σου, κάνω φωτογραφίσεις. Κάνω και φωτογραφίσεις. Κάτι γίνεται και από εδώ, από τον Όμιλο, σε συνεργασία εκμεταλλεύονται λίγο το χώρο μου. Τον Όμιλο, το Crete TV εννοείς? Εννοείται, το μεγάλο αυτό Όμιλο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Σαν τηλεμάρκετινγκ νιώθω, τι κάνω διαφήμιση. Εγώ όταν έρθω, σαν άντρας, τι μπορώ να κάνω στο κομμητήριό σου? Σίγουρα ένα κουρευτής. Και περπίση. Φρυδάκια, λίγο τριχούλες. Δεν κάνουμε τόσα. Όχι, όχι, ε. Φρύδι μπορούμε. Ναι. Η κοπέλα. Αν και δεν έχω πρόβλημα. Όχι, σε βλέπω καλό. Ναι. Αλλά εντάξει. Δεν ναι. Το έχω βάλει. Είναι γενετής έτσι. Θα έχεις πέραση. Είσαι και ψηλός. Θα δουν τα κοριτσάκια μου εκεί. Χαμός, ε. Χαμός. Ωραία. Θα τα κάνω με αυτά μια άλλη φορά. Πώ σου δίνει έμπνευση, Γιάννη? Έμπνευση, γενικά και η καθημερινότητα. Και. Και στα social όλο αυτό, όλη μέρα εικόνες βλέπουμε. Και όλη στο μέρα κάθεις και πέρα σκρολάρεις Instagram, όλη μέρα, Facebook, like, ιστορίες. Like, ε? Δημόσιες σχέσεις. Και εξωτερικό μαρές, βλέπω πασαρίδες, βλέπω όλα τα show σχεδόν. Πας και τα βλέπεις live? Όχι, θα ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Δεν με έχουν καν καλέσει. Αλήθεια το λες? Εμείς βέβαια είπαμε ότι έχεις συνεργαστεί με όλους. Το άκουσες πριν. Με όλους τους διάσημους έχεις συνεργαστεί. Ναι, ναι, όχι, υπερβολές. Έχω κάνει, αλλά όχι όλους. Ωραία. Όλους. Πολύ. Γιατί όχι? Κάποια άτομα έχω κάνει, ναι. Στο εξωτερικό με ποιος έχεις συνεργαστεί? Εξωτερικό? Με κανένα νομίζω. Μία φίλη είχα που έχει κάνει φωτογράφηση. Πολύ ωραία. Πότε Ιταλική Vogue. Από μόνος μου το έκανα. Παλαμάκια. Σε έδειξε στην Ιταλική Vogue? Όχι. Εσύ δεν εμφανίστηκες? Άκου τι έγινε. Τη χτένισα το πρωί εδώ στο Ηράκλειο. Ωραία. Είναι μοντέλο η κοπέλα. Από εκεί. Από εδώ. Από εδώ, δικιά μας. Όχι δικιά μας, σπούδαζε εδώ. Ωραία. Τη χτένισα για το βράδυ να πάμε για φαγητό. Και με πέντε μεσημέρι μου λέει: πάω, φεύγω με το αεροπλάνο. Με πήραν να πάω για φωτογράφηση και φωτογραφήθηκε με το χτένισμα που έχω κάνει εγώ. Βέβαια δεν γράφεται στο περιοδικό το μαλλιά είναι δικά μου. Χρονολογία περιοδικού, πότε έγινε αυτό? 3 χρόνια πριν. Πριν 3 χρόνια. Το τεύχος το ξέρεις όλο, το έχεις πάρει, ας πούμε. Όχι. Δεν τα παίρνω. Όχι. Για να τους βρούμε, να το φτιάξουμε, να το επαναφέρουμε εμείς. Θα πάρει κάποιες φασαρίες στην Ιταλία. Πότε κατάλαβες ότι θες να κάνεις τις γυναίκες πιο όμορφες? Από μικρός γινόταν αυτό. Έκανα εκεί τη μητέρα, λίγο την αδερφή μου. Ασχολιώσαν εκεί πέρα με τα μαλλιά. Ναι, ναι, ναι. Η αδερφή μου υποχρεωτικά, γιατί για να βγει Σάββατο έπρεπε να την τσεκάρω. Ναι. Ναι. Είχαμε θέματα αλλιώς. Οπότε περνούσε από μπροστά σου, σου έλεγε και αν εντάξει, όχι, είμαι όχι, να έκλυγε. Πω. Όχι, πρώτα δεν τη έκανε τίποτα, δεν τη αρέσαν τα ρούχα. Α, ναι. Μου έλεγε σε παρακαλώ, έλα μέσα. Η μάνα μου σε παρακαλώ, πήγαινε παιδί μου, δεν θα περάσουμε καλημέρα. Και την έντυνα, την χτένιζα. Μάλιστα. Και τα λοιπά. Μάλιστα. Οπότε από μικρό σου μπήκε αυτό το μικρόβιο, από μικρό. Από μικρό ήθελα γυναικομωδής περιπτώσεις. Ναι. Ναι. Μ' άρεσαν τα μαλλιά. Στρατό έχεις πάει? Ναι. Και ήσουν εκεί πέρα κομμωτήριο? Όχι, ε. Γιατί όλοι κάνουν εκεί πέρα του. Μετά το στρατό πήγα στη σχολή. Α, μετά πήγες, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Για λογιστική πήγαινα. Λογιστική, σπούδασες κιόλας, πήγες, πέρασες. Όχι, παραλίγο να περάσω Πανελλήνιες, αλλά για να μην περάσω. Παραλίγο να περάσω Πανελλήνιες, μου λες. Ναι, περνούσα και επειδή δεν πήγα να δώσω το τελευταίο μάθημα, δεν πέρασα. Ευτυχώς. Γιατί θα πήγαινε λογιστική, δεν θα πήγαινε σχολή. Με έβαζε η μάνα μου υποχρεωτικά, πα καλά. Αναγκαστικά, ε. Εντάξει, μωρέ, θα έβρισκε μετά τον δρόμο σου, όπω πιστεύω. Ναι, νομίζω πω ναι. Εσύ κομπλιμέντο τη εκπομπή είναι αυτό. Πες κι άλλα. Αποκλειστικά εδώ πέρα. Με τι πελάτησέ σου έχει μαλώσει? Μαλώνει μάλλον με τι πελάτησέ σου? Για να μαλώσω πρέπει να είναι πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω κακιά λέξη. Ιδιαίτερη. Την έχουμε λογοκρισία, δεν έχουμε. Είμαστε βραδινή εκπομπή. Έχω βγάλει, νομίζω, έξω δύο. Έχεις βγάλει έξω, ναι, ναι. Τώρα στον Πικουτί. Και στο προηγούμενο και στο προηγούμενο. Μετά από ένα χρόνο ξανάρχονται. Και τύπου είμαστε φίλοι.
Δεν ξέρω. Κατευθείαν, γεια σου Γιάννη. Ναι, ναι, δεν το έχουμε συζητήσει. Δεν την έχουμε λύσει το θέμα μας, αλλά ξανά, μαλλιά. Εντάξει. Ναι. Εκεί από την αρχή όλα. Ναι. Είναι σαν τις γυναίκες, όσο τις θες κολλάνε. Εντάξει, ναι. Δεν είναι και πιστές, βέβαια. Άποψη αυτή. Κέρια επανέμβαση τη. Με τα φώτα, Βασιλιάδου, κυρία Βασιλιάδου. Έχεις μαλώσει λοιπόν, καταλάβαμε. Ναι, ναι. Έχεις μαλώσει. Πρέπει, έχει φτάσει στα άκρα, έτσι. Είμαι, έχω πολύ υπομονή. Α, ναι. Ναι, ήταν ακραίο αυτό. Μάλιστα. Θα μας πεις τι έγινε. Όχι, δεν έχει νόημα. Όχι. Όχι, μεγάλη κουβέντα. Ποια για μένα ήρθα. Έτσι, μπράβο. Ποια θεωρείς την πιο καλοκτενισμένη ηρακλειώτισσα, όνομα θέλω να μου πεις. Όνομα δεν θα πω. Είτε είναι γνωστή, είτε είναι άγνωστη, είτε μας ενδιαφέρει. Όνομα αυτό, δεν θα πω, αλλά έχει. Όνομα δεν θα πω, γιατί είναι αρκετές. Η ηρακλειώτισσα πάει κομμωτήριο. Και παλιότερα και προκρίσεις ήταν και δύο φορές η ομάδα και τρεις να χτενιστεί. Ναι, ναι, τώρα. Ναι. Το έχει μειώσει, αλλά έχουν πάρει τα εργαλεία στο σπίτι, τα προσέχουν, δηλαδή δεν. Σπάνιο να βρεις. Τα πιστολάκια εννοείς, τα άλλα τα ψαλιδάκια αυτά. Ναι, σπάνιο να βρεις κακοχτενισμένοι. Ας πούμε στη Γαλλία, τις βλέπεις στο δρόμο, δεν χτενίζονται. Ιωνό, όπως να είναι. Ναι. Καλά, τώρα Γαλλία είναι και λίγο περίεργη εκεί πέρα, νομίζω. Ναι, δεν πλένονται για πολύ. Εσύ το είπες αυτό, δεν το λέμε εμείς. Δεν... Η ιστορία το λέει, παιδιά, δεν το λέω εγώ. Ιστορία, η ιστορία το έχει. Το πιο περίεργο χρώμα που σου έχουν ζητήσει να κάνεις, ποιο είναι. Εντάξει, υπάρχει τάση πλέον, γίνονται περίεργα. Το πιο περίεργο είναι που μου ζήτησε βαφή να τη χρησιμοποιήσει στο σπίτι σε εκείνο το σημείο που να φαίνεται αλήθεια. Ότι είναι πάνω. Για να ταιριάξει με το πάνω. Όπως είναι ζώνη τσαντάκι παπούτσι, ας πούμε, φάση. Ακριβώς. Φούστα μπλούζα. Ήρθαμε. Ήθελε να πει ότι είναι ξανθιά. Α. Okay. Να, και τελικά. Δεν ξέρω. Δεν τα έδωσες εσύ. Έδωσα. Έδωσες. Το φαντάζομαι ίδιο χρώμα. Λίγο παραπάνω. Όχι, δεν ήθελε παραπάνω. Εκεί μπήκε. Όχι, άλλο εννοώ. Τι ποσότητα. Έτω, με τα αστεία του. Πιο μικρό νερό και όχι. Εννοώ λίγο παραπάνω, πιο ακριβή η βαφή για τα. Όχι, όχι, για τα... χαλάλη τη. Χαλάλη τη. Εκεί το κάνω δώρο. Την άλλη μέρα που ήρθε και σου είπε Γιάννη, σε ευχαριστώ μέσω. Δεν ξαναρώτησα. Και εγώ ένιωθα άβουλα. Αυτά έπρεπε να ρωτήσεις. Δεν είσαι όμως ντροπάλος, δεν είσαι. Είσαι χαρά της παρέας. Όλοι είναι γύρω και γελάνε από ό,τι βλέπω. Ναι. Ωραίο είναι γιατί. Τι να, είμαστε σοβαροί. Στο κομμωτήριό σου πώς είναι. Είμαι πιο σοβαρός. Πάνω στη δουλειά σου. Όχι, όχι, είμαι πιο σοβαρός, αλλά ανάλογα τον πελάτη. Υπάρχει πελάτη, περνάμε πάρτι. Χαμός, μία ώρα εκεί πέρα μόνο μιλάτε. Υπάρχουν κάποιες κυρίες που πρέπει να είσαι πολύ τυπικός και. Κατάλαβα. Μάλιστα. Εντάξει. Έχω όλο τον κόσμο, όλο το κοινό. Από πολύ μικρό μέχρι πολύ μεγάλες κυρίες. Όλες τις ηλικίες. Και πολύ πολύ μεγάλες. Έχουν έρθει, έρχεται μάλλον πελάτησα. Έχει έρθει μάλλον στιγμή, συγγνώμη. Στιγμή στην καριέρα σου, σαν κομμωτής, που να είσαι στο κομμωτήριο, να κάτσεις να πεις στο καφεδάκι σου, τη φρεντάρα σου εκεί πέρα. Ωραία. Ελληνικό μόνο. Τον ελληνικό σου, σκέτο φαντάζομαι. Σκέτο. Και να μπαίνει μια πελάτη και να λες πω πάλι αυτή. Και να πας να τη δίνεις σε άλλη. Δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνεις. Να ακούν και οι πελάτες μου να έχω προβλήματα. Δεν λέμε ονόματα, δεν θίγουμε εδώ πέρα οικογένειες. Έχει συμβεί, εννοείται. Και αυτό. Ναι, κάποιες που είναι και λίγο ξινούλες. Δεν πήγανε καλά. Δεν πήγε καλά το. Ο γάμος τους. Δεν πέτυχε η βαφή. Δεν έπεισε τον άλλο την εξαντιά. Τι να σου πω. Την άλλη μέρα με νεύρα. Και λες, άστε. Πάω εγώ. Ή Γιάννη, θα κάτσω να με αναλάβεις. Πρέπει να πάω να πληρώσω τη ΔΕΗ, ας πούμε. Κάτι τέτοιο κάνεις. Όχι, όχι, πάω. Το αλλάζω μέσα στο μυαλό μου. Το κάνω τύπου θα περάσω ωραία. Τι χαλαρώνω. Α, ναι, και πας και αναλαμβάνεις εσύ, ε. Μπράβο. Αν μπορώ να τα αποφύγω, τα αποφεύγω. Αν κάνεις λάθος σε κούρεμα, σε χτένισμα, οτιδήποτε και αν πάει στραβά στο μαγαζί σου, στην επιχείρησή σου, κάνεις επιστροφή χρημάτων. Κοίταξε, αν γίνει λάθος που φταίω. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, εννοείται ότι δεν πληρώνει η κυρία. Αν είναι τεχνικό που θέλει θεραπείες και αυτά, παρέχω τις θεραπείες. Ό, για να χρειάζεται. Φτιάξω τα μαλλιά. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην πορεία σου. Έχει συμβεί, αλλά φταίει και λίγο η πελάτησα. Ναι. Αλλά γιατί? Εγώ φταίω πιο πολύ, γιατί με πίεσε να το κάνω και έπρεπε να πω όχι. Εσύ ήξερες ότι δεν θα πετύχει, ας πούμε. Ναι, αλλά εκεί μπλα μπλα μπλα, ξέρεις πώς είναι. Ναι. Όχι, κάναμε. Το έκανα και δεν ήταν okay. Όταν έχεις οποιαδήποτε πελάτησα και σου λέει εγώ θέλω αυτό οπωσδήποτε, εσύ προσπαθείς να την μεταπίσεις, βέβαια, γιατί βλέπεις ότι δεν ταιριάζει αυτό. Πώς το χειρίζεις αυτό το περιστατικό.
αν δεν της ταιριάζει και δεν κινδυνεύουμε να τα κάψουμε ή οτιδήποτε, θα το κάνω. Αν όμως πλέον, μετά από αυτή την ιστορία μου συνέβη, αποφάσισα να της λέω πήγαινε να κάνω το αλλού και κάψτα και μετά έλα να στα φτιάξω. Κατάλαβα. Τίμιος. Ναι, έλα κουρούπα εκεί. Παντελονάτος που λέει και ένας αδελφός σου. Ποιος? Δεν μπορώ να πω. Γιατί τρέπεσαι? Δεν θα το πω. Μας ακούει τώρα, μας βλέπει σίγουρα. Τον είχες καλεσμένο. Γεια σου Γιώργο. Α, τον Πάσο λες. Χαιρετίσματα. Υπάρχουν κεφάλια που κυκλοφορούν στο Ηράκλειο και να λες πω πω αυτή έχει έρθει σε μένα ή να είναι 2-3 πηγαδάκια εκεί να περνάνε από τις καφετέρες και να λένε αυτή κουρεύεται και εκτενίζει τον πηγουτή. Να το λένε άλλοι ή να το λέω εγώ. Να το λένε άλλοι και εσύ καλά, εσύ το ξέρεις. Οπότε... Κοίταξε, όχι, δεν έχω μια πολύ αυστηρή γραμμή για να είναι τόσο... Χαρακτηριστικό. Όλοι έχουμε την ταυτότητά μας σαν κομμωτές, ναι. Αλλά δεν έχω τόση αυστηρή γραμμή που να κυκλοφορεί κάποιος στο δρόμο και να λένε αυτή βγήκε από τον μπικουτί. Ναι. Διότι το προσαρμόζω στο κάθε στυλ. Και όπως είπα πριν, έχω από πολύ μικρά κοριτσάκια και αγοράκια και μέχρι πολύ μεγάλες κυρίες. Οπότε δεν μπορεί να βγει μια ταυτότητα ενιαία. Όταν λες μεγάλες κυρίες, η μεγαλύτερη ηλικία που χτενείς, κουρεύεις, έχω, έχω μεγάλη. Τη φέρνει η μαμά τη, είναι μαλτσικά, η κόρη τη, συγγνώμη. Ναι. Είναι, την φέρνει η μαμά τη, θα ήταν θαύμα. 120 μαμά, 100 η. Highlighter η μαμά. Highlighter, είπε η μαμά. Highlighter. Α, Highlighter. Highlighter. Ναι. Τη φέρνει η κόρη, είναι με τη. Έλα, φτάνει. Κάντο, κάντο. Με τον μπαστούνι. Κανονικά, ε. Κάθε φορά με ρωτάει το όνομά μου, κάθε φορά. Έχει, ωραίο είναι αυτό όμως. Πώς σε λένε Γιάννη, μπράβο παιδί μου Γιάννη. Δικό στο κομμωτήριο, δικό μου το κομμωτήριο. Για την αρχή πάμε εκεί πέρα. Ίδια, ναι. Αυτό αλλά φαντάζομαι... το τέλειο είναι ότι τη φέρνει η κόρη της κάθε φορά. Είναι συγκεκριμένο το ραντεβού κάθε μήνα. Πρωί, 9 η ώρα, σταματάει το ταξί απ' έξω, την κατεβάζει η κόρη. Τη... Δηλαδή στον πεζόδρομο μέσα το ταξί, έτσι. Αυτό ο πεζόδρομος έγινε πλέον ήπια κυκλοφορία που πολεμάμε να ξαναγίνει πεζόδρομος, αλλά δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Πού να γίνει. Πού να γίνει. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο κομμωτή, δηλαδή να έχει ο καθένα τη δικιά του γραμμή, αλλά να μπορεί να το εφαρμόσει και στου πελάτε. Δεν είναι πολύ είναι εύκολο. Αυτό που μου είπε και πριν πάλι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί κατευθείαν προσδιορίζει το κοινό σου. Ναι. Οπότε ξέρω αν έχει μια πολύ έντονη γραμμή, πολύ μοντέρνο, κατευθείαν απευθύνεσαι σε 17 με 25. Ναι, κατάλαβα. Και κάποιε κυρίε 50-60 που νιώθουν 25. Το έχουμε. Εντάξει. Θε με τα μήνια. Μπλόκερς βλέπει, ενημερώνεσαι. Ναι, ναι. Και. Ακολουθώ σίγουρα μια Ελληνίδα. Ποια είναι, είναι αυτή. Είναι στην Αθήνα. Η Ευαγγελία. Αραβανή. Σμυρνάκη, νομίζω. Σμυρνιωτάκη. Ευχαριστώ. Τη λατρεύω. Την φωτογραφίζει και ένας πολύ καλός μου φίλος που την χάνει να ανοίγει από εδώ από το Ηράκλειο, ο Χάρης ο Φρασαράκης. Ωραία. Και κάποιες από εδώ από το Ηράκλειο που με βοηθούν και όλα στο μαγαζί και βοηθούν και την τοπική αγορά. Διότι ναι. Ναι, απευθύνεσαι εδώ, οπότε συνεργαζόμαστε και με βοηθάνε. Κατάλαβα. Εγώ να μπει μπλόκερς έχουν έρθει δηλαδή και να σου πούνε. Εγώ να μπει μοντέλο, να δει. Ναι. Γιάννη, θα με κουρέψει, θα σε κάνω story μετά, τζάμπα. Όχι, δεν πάει τόσο. Θα με εκτενήσει τζάμπα να σε κάνω μετά story. Όχι, είμαι λίγο αυστηρός σε αυτά. Τέτοια, δηλαδή, όχι. Αν δω ότι δεν το κάνω. Όχι. Μάλιστα. Αν δεις δεν, τι εννοείς. Αν δεις ότι δεν το αξίζει. Θα κοιτάξω λίγο το. Πώς followers. Followers. Δεν μπορεί να έχει πληρώσει. Όχι. Τις φωτογραφίες, το σύνολο. Α, δηλαδή μπαίνεις όμως η διαδικασία να το δεις πλέον. Σαφώς, γιατί όχι. Ναι. Αν δω οι φωτογραφίες της και ας μην έχει πολλούς ακόλουθους και... Εντάξει, εγώ το είπα στα αγγλικά, είμαστε βραδινή εκπομπή. Εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Άμα δεν έχει λοιπόν πολλούς ακόλουθους, βλέπεις τη δουλειά που έχει πάνω στις φωτογραφίες που ανεβάζει. Ναι, αν η αισθητική της πλησιάζει τη δική σε σένα. Μου, ναι, μπορεί και να το κάνω. Ναι. Και να είναι και καλό παιδί. Αν είναι κακό παιδί, εντάξει, δεν υπάρχει εντάξει, αυτό το μαθαίνεις στην πορεία φαντάζομαι. Α, αυτά φαίνονται. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στις γυναίκες. Κατευθείαν, ναι. Άστα. Άστα να πάνε. Εμείς δεν έχουμε εμπειρία βέβαια. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ήταν σποντα αυτό. Έλα, να γίνεις κομμωτής, να δεις τι γίνεται, να τα μάθεις όλα. Ναι. Και ο γυναικολόγος έχει όμως. Πέρασε με αλλού τώρα. Και το... Ξέφυγε τώρα, εντάξει. Και αν το χρώμα είναι αληθινό ή όχι. Ο κόσμος του Ηρακλείου είναι παράξενος. Οι Ηρακλειώτισσες είναι παράξενες. Όχι. Είναι. Απαιτητικές. Και παράξενο, βρίσκει και. Όπως παντού. Πλέον είναι όλοι απαιτητικοί, διότι έχουν αυτό το Instagram, έχουν το. Πώς λένε το άλλο, το. Pinterest. Pinterest. Ναι, και έρχονται. Θέλω αυτό. Έτσι, ε. Ναι, και θα γίνουν νομίζουν οι ίδιες, αλλά δεν είναι οι ίδιες. Τους εξηγήσω ότι αυτό είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ναι. Αλλά μετά. Ναι, όχι. Έχεις δουλέψει εκτός Κρήτης, εκτός Ηρακλείου. Ναι.
πριν κάνω τα κομμωτήρια, ένα έχω, είχα ναι, το προηγούμενο ναι, 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 και το επόμενο, ήμουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα ξεκίνησες δηλαδή εκεί πέρα? Όχι, εδώ έκανα τη σχολή, δούλεψα σε ένα κομμωτήριο εδώ, πέρασα τέλεια, έφυγα και πήγα στην Αθήνα και δούλεψα σε παιχτωρίο μοντέλων που έχει κομμωτές, μοντέλα κτλ. Τότε υπήρχαν και περιοδικά. Τότε συνεργαζόμουν με δύο περιοδικά. Πες τα πει. Λίπστικ και τον Diva. Ναι, όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα έχουμε διαβάσει. Ναι. Σύνδικα, το Lipstick σε βλέπω. Το Lipstick κάθε μέρα το διάβαζα. Ήταν αυτό που έβγαινε σε Pocket, αυτό είναι το Cosmopolitan. Ναι. Α, τα ξέρεις εσύ, ε. Διάβαζε τηλεόραση, βλέπαμε. Δούλεψα τότε. Δούλευα πολύ με τους Miro, τους σχεδιαστές. Ακούστηκε ένα από πίσω, θαυμασμού. Είναι ο ένας είναι από εδώ, από Κρήτη. Αλήθεια? Ναι, τον ξέρω από... Μεγαλώσαμε μαζί, κάναμε ναι, παρέα. Ναι, μάλιστα. Και μετά γύρισα, υπάρχει. Η μάνα μου ήθελε να γυρίσω πίσω, έβαζε την αδερφούλα μου απ' έξω απ' έξω, έγινε και συνεργασία και έκανα το πρώτο κομμωτίο και γύρισα Κρήτη. Και γύρισα Κρήτη αναγκαστικά. Αλλά μ' αρέσει που ζω εδώ. Από επιλογή ζω, Ηράκλειο, μ' αρέσει πολύ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε που μας θυμάσαι λοιπόν με την παρουσία σου στην πόλη. Α, μας. Όχι, δεν το είπα έτσι. Αυτό ακούστηκε. Όχι, όχι. Να σε καλά. Πλάκα. Τέλεια. Έχει συνεργαστεί με όλα τα χρώματα μαλλιών σε γυναίκα πάνω. Ισχύει ότι οι ξανθιές είναι λίγο πιο χαζούλες? Όχι. Έχουμε εδώ πέρα ξανθιά. Όχι, δεν ισχύει. Όχι. Άμα είσαι χαζή, είσαι. Αν είσαι έξυπνη, είσαι. Δεν παίζει σημασία το χρώμα. Δεν φταίει το χρώμα. Δεν φταίει το χρώμα. Αυτό είναι ρατσιστικό όμως. Αυτό που λένε ότι έχει κάποιον εγκεφαλό τη από τη βαφή, ισχύει αυτό? Περνάει μέσα? Θα μου απαντήσει λίγο αυτά που έχουμε ένα παιχνιδάκι για σένα. Το κρατάμε σε αναμονή. Λένε ότι ο μπάρμαν είναι ο ψυχολόγος στο βράδυ. Ναι. Ισχύει ότι ο κομμωτής είναι ο ψυχολόγος της υπόλοιπης μέρας? Ναι, ισχύει. Απλά εγώ κάνω αποθεραπεία πια. Όλοι οι ψυχολόγοι εννοείται. Χρειάζεται αποθεραπεία μετά, γιατί δεν έχεις ακούσει τα πάντα. Τα πάντα, μάλιστα. Τα πάντα. Έχουμε εμείς ένα καλό ψυχολόγο, αν θες να σου συζητήσουμε, βέβαια. Να είσαι καλά, την κάρτα να μου δώσεις. Ναι. Έχεις βγάλει κάρτα? Έχει κάρτα. Α, ναι. Εντάξει, είναι εδώ μαζί μας. Είναι τύπου ξαπλώνεις κρεβάτι, έχεις τέτοια. Υπάρχουν σε πολλά έπιπλα. Με χιούμορ, όπως καταλαβαίνεις, ο ψυχολόγος μας. Πες μας την πιο διάσημη που έχεις συνεργαστεί. Δεν ξέρω τώρα την κλίμακα. Πρόσφατα έκανα την Φωτεινή Δά για ένα βίντεο κλιπ. Εδώ στην Κρήτη γυρίστηκε. Πάνω στα όριστα Άγρια Βουνά γυρίστηκε. Στα Κρύο. Στα Νόγια πάνω, εκεί κοντά. Πάνω στα Ζωνιανά ήταν. Στα Ζωνιανά. Ναι. Στα βουνά των Ζωνιανών έγινε όλο, σε Μητάτα. Εκεί χαλάρωσατε όμως, φαντάζομαι, στα Ζωνιανά. Δεν ήταν έτσι πιο... Είχε πυρόπιτες, χορτόπιτες, είχε... Περάσαμε τέλεια. Στριφτές, τέλεια. Η φιλοξενία τους ήταν εξαιρετική, ειλικρινά σου το λέω. Περάσαμε τέλεια. Και η Φωτεινή πλέον, γιατί είναι φίλη μου. Εξαιρετικός άνθρωπος. Βίντεο κλιπ, είπες, έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι? Το τραγούδι είναι, το βίντεο κλιπ όχι. Όχι. Το τραγούδι ποιο είναι? Φωλιά. Φωλιά, πώς πάει? Άστα. Πες μου. Θα το μελοποιήσουμε τώρα εμείς. Θα γίνουμε τραγουδιστής αν είχα καλή φωνή. Σ' αρέσουν έτσι τα τραγουδιστικά, τα άλλα. Γενικά ό,τι πάντα έχει να κάνει με τη showbiz. Αυτό έτσι εννοώ εγώ. Α, εννοείς να. Μου λες τραγουδιστής, κομμωτής, όλα. Όχι, εγώ τους αντιμετωπίζω όλους το ίδιο. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Ίσα-ίσα οι φτασμένες είναι και πιο cool. Ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι στραβόξυλα που λένε? Είναι... Όχι, θυμάμαι μια φορά που είχε γίνει ένα show εδώ και είχε κατέβει τότε η Αραβανή και άλλες διάσημες και είχαμε και τοπικές. Αυτές που με κουράσαν ήταν οι τοπικές. Καλά, οι άλλες κάτσανε, κάνω τι θες. Πες μου μια από τις τοπικές. Όχι. Τι λέει η μόδα στα μαλλιά για το 2018 το καλοκαίρι? Το 2018 το καλοκαίρι. Κάτσε να μπει ο χειμώνας. 18 καλοκαίρι. Δεν ξέρω, αλλά μπορώ να υποψιαστώ. Σίγουρα θα υπάρχει το καρέ, αν σε ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Ισχύει ότι παλιά το καρέ το κάνανε, βάζανε μια κατσαρόλα και το κόμμαν γύρω-γύρω? Δεν ξέρω. Θα το ψάξω. Δεν είμαι... Μπορεί. Κοίταξε, το μπορεί. Έτσι. Μικουτί, κατσαρόλα, σαν επόμενο. Δεν ξέρω, θα το ψάξω όμως. Δεν ξέρω. Τι επιτάσσει η μόδα λοιπόν? Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Το ειδεύεις. Όχι ρε. Είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς κομμωτής? Γιατί θες να γίνω κακός? Εντάξει, δεν είναι μαζί, πιστεύω ότι και να πεις. Είναι και κομμωτής, το παίζει καλά, ξέρει τι πουλάει,
να ξέρεις, ας πούμε, αν πάρεις τηλέφωνο, παλιότερα δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Έχεις πάρει τηλέφωνο, μου λες. Όχι, είναι κάποιες πελάτες. Έχεις βάλει πελάτες, έχεις βάλει για να πάρουν. Ανοιχτή ακρόαση και τις κοροϊδεύεις. Έλα, ρε, αλήθεια. Κάποιες κυρίες πελάτησές μου πηγαίνανε παλιά. Ναι. Μόλις πάρεις τηλέφωνο, φεύγανε από εδώ και πήγαν να κάνουν μαγιά στην Αθήνα. Ναι. Πασοκάρα τότε, καλές εποχές. Μεγάλες, καλές. Oh, έτσι. Μεγάλες. Τότε με ανακούμπηση. Αγοράζανε ράφι τα προϊόντα. Μόλις μπαίνεις, η διάγνωση κοστίζει 100 ευρώ. Είτε κάνεις μαλλιά είτε αλήθεια. Όχι. Σε έβλεπε, σου λέει, θα κάνουμε αυτό. 100 ευρώ. Σε φανταζόταν λίγο εκεί πέρα το σαν τα ανέκδοτα τώρα με τους γιατρούς που λένε. Α, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Δεν τα γενικά παίζουν ανέκδοτα. Λέει, γιατρέ, τι έχω, είμαι κρυωμένος. Κρυωμένος σε 50 ευρώ. Κρύα ανέκδοτα, αλλά εντάξει. Εντάξει, μ' άρεσε εμένα. Τελικά, τι ισχύει από τα δύο. Βοηθός πιστολάκι ή βοηθός κομωτή. Ποιος είναι ο όρος, ο δόκιμος. Είναι δύο διαφορετικοί όροι. Βοηθός κομωτή είναι, αλλά το βοηθός πιστολάκι είναι λίγο πιο... Είναι έτσι πιο παιχνιδιάρικο. Ωραίο. Λίγο, γι' αυτό κάνει το... Κάτι, ναι. Υπάρχει, δηλαδή τώρα υπάρχει στην τέτοιο... Στην ειδικότητα το... υπάρχει βοηθός κομωτή. Στα αυτό. Χαρτιά δηλαδή η πρόσληψη είναι βοηθός κομωτή. Σαν το βοηθός σερβιτόρο ένα πράγμα. Φαντάζομαι. Ναι. Και... Αλλά το άλλο βοηθό πιστολάκι είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Ναι. Το έχεις εσύ στο μαγαζί σου. Το βοηθό κομωτή σίγουρα. Το βοηθό πιστολάκι. Το έχω, μάλιστα. Το χρησιμοποιείς, μάλιστα. Αν σου έλεγα τώρα ότι μπορείς να πας όπου θες στον κόσμο και να κάνεις ένα κομωτήριο. Έχω αυτές τις δυνατότητες εγώ, αυτή την ικανότητα και σου λέω πήγαινε όπου θες στον κόσμο να κάνεις ένα κομωτήριο. Πού θα πήγαινες, στη Γάβδο. Αστειεύομαι. Όμως θα το σκεφτεί. Επηρεασμένος από τα Ζωνιανά, φαντάζομαι. Τα... Δεν είπα τίποτα εγώ. Όχι, εγώ τα λέω. Όμως θα μπορούσε να παίξει. Στη Γάβδο κομωτήριο. Όχι ακριβώς. Δεν κουρεύω. Να έχω ένα δωμάτιο και να ψιλοκουρεύω. Να έχω και μπροστά ένα μπαράκι να κάνω και δύο κοκτέιλ. Να με αρντάνω όλη μέρα, να πίνω, να τρώω. Να κάνω τη ζωή. Ζωάρα με λίγα λόγια. Ναι. Το όνειρο του καθενός. Να μην κάνεις τίποτα και να τρως και να πίνεις τζάμπα. Μηδέν έξοδα, μηδέν ασφάλεια. Το χειμώνα δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί. Το χειμώνα θα φεύγω. Με αυτά τα λίγα λεφτά που θα έχω μαζέψει. Να πηγαίνεις απέναντι. Στη μάνα μου, στο Ηράκλειο. Αυτό. Τόσο εκεί. Μάλιστα, στη Γάβδο λοιπόν. Ενδιαφέρον. Όχι, θα έκανα Σαντορίνη νομίζω. Σαντορίνη, ναι. Γιατί θα ήθελα να, το χειμώνα να ξεκουράζομαι, να κάνω ταξίδια. Σαντορίνη, ξέρεις τι παίζει εκεί πέρα, τιμές και πανικός. Τέτοια. Πανικός. Χαμός. Α, είναι ακριβά. Ήμουν εγώ Σαντορίνη το καλοκαίρι, γι' αυτό σου λέω. Αν θες να σου πω. Έχω και μέρος να σου πω. Έτοιμο. Θα πούμε αυτά μετά. Α. Θα πούμε αυτά μετά όταν κλείσουμε κάμερες. Θα σου πω, εκεί πέρα πήγαινε να κάνεις, εκεί πέρα σίγουρα θα πιάσεις. Αυτό, θα πάρεις χρήματα που θα μου δώσεις. Όχι, όχι, τσάπα. Εντάξει, τότε. Θα τα πεις. Έχουμε τηλεόραση τώρα πλέον. Έχουμε τηλεόραση, ψηλή κουβέντα. Ταβάνι μας, ο ουρανός. Πιο δυνατά. Αυτό θα κοπεί, πλάκα ήταν. Συνεχίζω λοιπόν και έχω υπερδυνάμεις και σου λέω, Γιάννη, σταματάς να είσαι κομμωτής αύριο. Δεν γίνεται να είσαι άλλο κομμωτής. Τι ήθελες να είσαι. Θα ήμουν χορευτής, νομίζω. Κάτι που να μπορείς να κάνεις. Όχι, το έχω δοκιμάσει, α, ναι. Το έκανα. Και... Μεγάλος πήγα, βέβαια. Ωραίο πράγμα. Αλλά είναι να ξεκινήσεις από μικρός και να πας για καριέρα. Κάτι συγκεκριμένο σε χορό έκανες σε δικαιβόσουνα ή κριτικά, λατινοαμερικάνικα. Μαλεβιζότη. Μαλεβιζότη. όχι, έκανα jazz, κλασικό και hip hop. Jazz, κλασικό, hip hop. Η πόλη μας πώς φαίνεται, το Ηράκλειο. Άσχημο. Άσχημο, τι θα άλλαζες εσύ, πέρα από τα βασικά, οκ. Okay, εντάξει, σίγουρα τις πλατείες αυτές που μου είναι όλο μάρμαρο και μοιάζουν με τον Άγιο Κωνσταντίνο, τις χαίνομαι. Την καθαριότητα, θεωρώ ότι είμαστε ίσως η πιο βρώμικη πόλη της Ευρώπης. Της Ευρώπης, Ναι, ναι. Και φταίει και ο Δήμος και οι πολίτες, έτσι. Δεν με πάνω απ' όλα αυτήν την πολίτη, εγώ πιστεύω, βέβαια. Από το κεφάλι ξεκινάει το πράγμα. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, αυτό ήθελα να πει. Ναι, όπως θέλεις. αυτό θα άλλαζα, την αισθητική. Την δηλαδή αισθητική. Είναι πολύ άσχημη. Και με τι τη βρίσκεις στην πόλη μας, τι σου αρέσει να κάνεις, τι σου αρέσει γενικά στο Ηράκλειο. Μ' αρέσει που βλέπω τους φίλους μου σχεδόν κάθε μέρα. Περνάω το κομμωτήριο, λέμε τις μαλακίες μας, συγγνώμη. Πες το, δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μα αυτό τις λέμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Μ' αρέσει που προλαβαίνω να κάνω πολλά πράγματα, δηλαδή να πάω δουλειά, να φάω. Που είναι όλα κοντά, που είμαστε. Ναι, να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ λιγάκι το μεσημέρι, να πάω το βράδυ γυμναστήριο. 9 με 9 το κομμωτήριο σου, εξακολουθώ εγώ να το επισημαίνω. Το μεσημέρι κάνω διάλειμμα, 10 άτομα είμαστε, να μην φύγω εγώ το μεσημέρι. Φεύγει ο πλοίαρχος από το πλοίο. Ναι. Ναι. Ωραία, για να τελειώσουμε σιγά σιγά αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε, πιάσει λίγο το μαλλί μου.
ποιο υλικό έχω, τι έχω χρησιμοποιήσει. Το λούστηκες πριν λίγο. Νομίζω ότι είναι λίγο βρεγμένο ακόμα. Wet. Τι έχεις βάλει, για λίγο. Wet style έχω κάνει. Πω, πω, πω. Άλλο πράγμα δηλαδή. Είναι υγρασία που είμαστε στην ταράτσα εδώ πέρα στο σκηνικό. Εσύ που κουρεύεσαι. Δεν θα μου πεις που κουρεύεσαι. Δεν ανοίγουμε από τώρα και μετά μια συνεργασία για όλη μας την υπόλοιπη ζωή. Στην υπόλοιπη ζωή, στην Γάβα θα έρχεσαι. Γιατί όχι. Ωραία, θέλω να μου πεις 3 tips για να μην γίνω φαλακρός. Έχει αεραιώσει εδώ μπροστά, αν υπάρχει κάτι. Να μην λούζεις συχνά. Να μην λούζεις συχνά. Ναι, η βρωμιά κάνει καλό δηλαδή. Ωραία, ένα σωστό σαμπουάν. Το οποίο... Το πουλάω εγώ εννοείται. Παρέχεται στον πικουτί. Εντάξει, όταν είναι σε φάση τριχόπλωσης μπορεί να πάρεις και συμπλήρωμα διατροφής. Υπάρχουν και σε χάπια. Πόσο παραπάνω. Γέλασες. Έλα, πλάκα. Μ' αρέσει να σατυρίζουν εαυτό. Έβαλες και εσύ και μαύρο που κόβει. Δεν βλέπεις εδώ που ντύθηκα χείρα. 2-3 πραγματάκια λοιπόν μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φύγε τώρα. Φτάνει. Και πάμε τώρα να δώσουμε απλόχερα τις γνώσεις μας. Ναι. Στους τηλεθεατές μας, με ένα μικρό κουιζάκι μύθος ή αλήθεια, και μετά θα περάσουμε στο παιχνίδι μας. Okay. Είσαι σύμφωνος? Θα δω αυτές τις ερωτήσεις. Μύθος ή αλήθεια, απλά πράγματα. Στην μία μας έχεις απαντήσει ήδη. Πόσο συχνά πρέπει να λούζω τα μαλλιά μου? Κανονικά λένε 2 φορές την εβδομάδα το πολύ. 2 φορές την εβδομάδα. Ναι. Αυτό δηλαδή με το pH που λένε ότι πέφτει το pH, αυτό είναι? Ναι, όλα αυτά και το συχνό λούσιμο λεπτένει, εκτός ότι μπορεί να προκαλέσει χόπτωση. 2-2 εβδομάδα. Ναι, σημείωσε. Λεπτή τρίχα έχω και εγώ, μου το έχει πει ο κοιμωτής ο Παντελονάτος που το είχα πει παλιά. Όταν ξεριζώνω λευκή τρίχα, ισχύει ότι βγαίνουν μετά 2 ή 3? Και το έμαθα από πελάτησα. Ότι δεν ισχύει. Ναι, και εσύ νόμιζες ότι ισχύει. Σήμερα, ας πούμε, κούρεψα μια κυρία και της λέω... Μωρή, τα ξεπατώνω τα λευκά. Λέει και δεν έχεις γεμίσει, μου λέει όχι, οπότε είναι μύθος. Α, σήμερα το μαθες. Όντως τώρα. Δεν τις ακουμπάω τις δικές μου. Θα τις αφήσω εκεί. Η μπύρα κάνει καλό στα μαλλιά. Βλέπαμε παλιά σαμπουάν με μπύρα πολύ συχνά. Ακόμα δηλαδή υπάρχουν, αλλά... Αν η μπύρα κάνει καλό. Δεν ξέρω. Ναι, κάνει. Α, ναι. Ναι, δίνει όγκο. Αλήθεια. Ναι. Πιάνει βαφή στις γυναίκες που είναι αδιάθετες. Ναι. Αλλά ανάλογα. Αν υπάρχει ένα σχετικό μύθος, έχω ακούσει. Όχι, ίσχυε, απλά το έχουν εξελιχθεί. Είναι έγκυες, νομίζω κάτι τέτοιο. Έγκυες ή έχουμε ή δεν έχουμε περίοδο? Μα είναι έγκυες δεν έχουμε περίοδο. Σου είπα ή. Γενικά η φάση και της περίοδου και της δημοσύνης είναι ορμονικό. Ναι. Αλλά οι βαφές πλέον έχουν εξελιχθεί και πιάνουν. Εκτός από κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις. Κατάλαβα. Το συχνό κούρεμα μακραίνει τα μαλλιά, είναι αλήθεια αυτό? Όχι, νομίζω μακραίνει τα μαλλιά το φεγγάρι. Όταν αδειάζει ή γεμίζει, δεν θυμάμαι. Με την παρέτηση της φεγγαρόπετρας. Ναι. Το έχω μάθει αυτό από πελάτησα. Εσύ μαθαίνεις κάτι στις πελάτες ή μόνο τις κουρεύεις? Λες δηλαδή έχεις γνώση εσύ πάνω στο αντικείμενο? Ή έρχονται σου λένε Γιάννη θέλω αυτό εδώ γιατί αυτό δεν κάνει. Και σου λέω κράμα κάντα λούξε εγώ. Να τις μαθαίνω να πηγαίνουν σε άλλα κομμωτήρια. Μετά πάνε σε άλλα κομμωτήρια. Η καθημερινή χρήση της ΛΑΚ κάνει κακό στις τρίχες? Στο όζον. Οι φαλακροί έχουν περισσότερη τεστοστερόνη? Εννοείται. Ναι. Δεν έχεις ζήσει στην παραλία φαλακρό άντρα και τριχωτό σώμα? Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ αυξημένη τεστοστερόνη. Και μια τελευταία ερώτηση. Το ντεκαπάζ όντως καίει τον εγκέφαλο? Όχι. Καίει τα μαλλιά. Μόνο τα μαλλιά. Τα μαλλιά. Πάμε λοιπόν τώρα να μας αποδείξεις πόσο καλός κομμωτής είσαι. Να περάσει γλάστρα παρακαλώ. Αυτό λοιπόν είναι το ψαλίδι της εκπομπής της ψηλής κουβέντας. Αυτό είναι το μοντέλο μας. Θα σηκωθεί και θα το φτιάξει. Αυτό ανοίγει κάπως συγκεκριμένα. Τι? Όχι, σκότωσα να είναι μια κρυδούλα. Και τι θα κάνω τώρα εδώ, τι κουπ θέλετε? Θέλω να μου κάνεις ένα κούρεμα. Εσένα? Ένα κούρεμα στη γλάστρα να μας δείξεις τις κομμωτικές σου ικανότητες. Ίσως δεν έχω κλαδέψει ποτέ. Αν δεν έχω κόψει κανένα βασιλικό. Η ψηλή κουβέντα είναι εδώ πέρα για σένα λοιπόν. Εντάξει, θα παίξω λίγο. Καταστροφή. Κρίμα το λουλουδάκι, το θέατρο εδώ πέρα. Και μένω να με ξεφτυλίσετε. Μίλα μαζί της. Της μιλάω. Γιάννη, νομίζω ότι το καρέ μου πηγαίνει. Εγώ κάνω τη φωνή. Αυτό σκέφτηκα. Εγώ κάνω voice over τώρα. Κοίταξε τι κάνω. Πώς θα πάω, παιδιά? Πολύ ωραία. Κάνε τον κύκλο, άμα θέλεις. Κάνε τον κύκλο. Κάνε... Μα κάτσε το εδώ. Όπως δουλεύεις κανονικά. Όπως δουλεύεις κανονικά. Κάτσε, οι κάλτσες έχουν κάτσει. Οι κάλτσες έχουν βγει. Δες εδώ. Μια χαρά. Είμαστε μαζί. Αυτό μοδάτες, το φυτέψε μετά κάπου. Ναι, θα πάει κανονικά. Έτσι όπως το κάνεις, δεν φυτεύεται, αλλά εντάξει. Θα το πάρεις μετά δώρο τη εκπομπή. Θα βαφτίσετε το όνομά μου. Ναι, Γιάννης. Έτσι το πάω. Πρέπει ένα άλλο καινούριο.
Είχε λίγο ψαλίδα βασικά. Εντάξει, θα σκουπίσετε μετά. Πολύ ωραίος ο Γιάννης. Μας κάλυψε. Κουσιματάκι κανονικά μετά το κούρεμα κάνεις. Όχι εσύ, στο κομματήριό σου, όλα ό,τι χρειάζεται. Και πριν και μετά. Τώρα που γίναμε και συνεργάτες, θα τα λέμε συχνά. Μια φορά τη βδομάδα κουρεύουμε. Δεν φαίνεται τώρα, απλώς τώρα από τώρα και. Τι να με ζητήσει. Το Γιάννη. Χιουμορίστας. Χιουμορίστας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη που ήταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Και χαίρομαι για την καινούργια συνεργασία μας. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, σου μιλάει ο άλλος στον δρόμο μετά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε, πιστεύω. Εσείς μείνετε μαζί μας. Ο πρώτος καλεσμένος φεύγει, ο δεύτερος καλεσμένος έρχεται. Τα λέμε σε λίγο.